Φέτος η ομάδα μας θα παρουσιάσει την παράσταση Το Ίδρυμα. Συνεχίζουμε από πέρσι. Η παράσταση ξεκίνησε πέρσι τον Ιανουάριο, παίχτηκε μόνο 20 βράδια, πήγε πάρα πολύ ωραία και τη συνεχίζουμε και φέτος. Το Ίδρυμα είναι μια πολιτική κωμωδία, είναι μια σάτιρα, που στοχεύει όμως να σατιρίσει τον Έλληνα πολίτη και όχι τον Έλληνα πολιτικό. Πιστεύουμε ότι την ευθύνη την έχει ο πολίτης, με την έννοια ότι είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα. Και έτσι εμείς απολαμβάνουμε να κοροϊδεύουμε τον Έλληνα πολίτη, να βρίσκουμε όλες τις αμαρτίες, να τις ξεμπροστιάζουμε και να επιτιθέμεθα έτσι με πολύ βαναυσότητα πάνω του. Παρατηρήσαμε δε παίζοντας την παράσταση ότι όσο πιο κακοί γινόμαστε με το θεατή, τόσο πιο καλά περνάει. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει καλύτερη χώρα. Μπορεί ο Έλληνας να γίνει καλύτερος πολίτης. Το Ίδρυμα αγαπά την Ελλάδα. Κάτω το Ίδρυμα! Τα κείμενα του Ιδρύματος είναι, όπως όλα τα κείμενα της ομάδας, είναι συλλογική δουλειά. Είναι προϊόν devised θεάτρου, που λέμε. Δηλαδή, έχουμε μια ιδέα για το τι θέλουμε το συγκεκριμένο κομμάτι να πει, αυτοσχεδιάζουμε και εγώ ως σκηνοθέτης επιλέγω τι κρατάμε και τι όχι από αυτά που έχουν ήδη καταθέσει τα παιδιά ως ρόλη. Και εγώ ενίοτε, γιατί και εγώ παίζω κιόλας. Η παράσταση παρουσιάζεται από το Ίδρυμα. Εμείς με τα μαύρα κουστούμια παρουσιάζουμε στους θεατές τα χάλια της σύγχρονης Ελλάδας. Κάνουμε ένα ψυχογράφημα της Ελλάδας με τα βασικά της προβλήματα, ότι έχει κόμπλεξη κατωτερότητας, ότι ο Έλληνας δεν ξέρει να υπακούει κανόνες, ότι ο Έλληνας έχει πρόβλημα με την ηγεσία και κάθε ένα τέτοιο πρόβλημα αντιστοιχεί σε ένα θεατρικό κομμάτι που παρουσιάζουμε. Ξέρετε και οι τρεις σας πόσο μισώ τους Έλληνες. Πού! Όμως είναι ένας πανέξυπνος λαός. Ίσως ο εξυπνότερος λαός στον κόσμο. Το ξέρετε ότι ο Αϊνστάιν ήταν Έλληνας. Πού! Φυσικά και έχει να κάνει με το σήμερα το Ίδρυμα. Είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε για το μνημόνιο, θα έλεγα. Έχει να κάνει με το μνημόνιο. Έχει να κάνει κυρίως με την κριτική των ξένων προς την Ελλάδα και με την ανάγκη αυτοκριτικής που έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας εδώ. Δηλαδή, θέλουμε να σκαλίσουμε λίγο τις αμαρτίες μας αυτή τη στιγμή οι Έλληνες. Θέλουμε να πούμε ότι φταίμε. Θέλουμε να πούμε ότι κάναμε κι εμείς το κακό. Κάπου μέσα μας θέλουμε να πούμε ότι ναι, ρε γαμώ, το μαζί τα φάγαμε. Ο Έλληνας περνάει δυσκολίες σε διάφορα επίπεδα. Αυτό η ΕΠΟ το καταλαβαίνει και ο Ολυμπιακός σύσσωμος πάσχει. Ο Έλληνας έχει προβλήματα με τα δάνεια, με τις τράπεζες, με τη φρατζόλα που δύσκολα μπαίνει σε ελληνικό νοικοκυριό. Εμείς είμαστε ομάδα, λίγο πολύ οι ίδιοι, εδώ και 7 χρόνια σχεδόν. Πραγματικά πιστεύω και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Η μισή δουλειά είναι το να διατηρήσουμε την ομάδα. Το να διατηρήσουμε την αγάπη μέσα στην ομάδα, τη δημιουργικότητα, μέσα από όλες τις αλλαγές που έχουμε περάσει, γιατί έχουμε μεγαλώσει έτσι, και σε 7 χρόνια. Το ότι είμαστε ακόμα ομάδα, το ότι ακόμα εξελισσόμαστε και επεκτηνόμαστε επαγγελματικά, θεωρώ ότι είναι πολιτική πράξη. Και νομίζω ότι το μισό νόημα της παράστασης είναι η παρουσία της ομάδας. Το άλλο μισό είναι το έργο και το παίξιμο. Έλληνα ναύτη, αγωνιστή της αρμύρας, ξωμάτια της Μεσογείου. Δες πώς σε κατάντησε η αντάλληλη τη ηγεσία σου. Ναύτη πεινάσαι. Χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε στο Performing Art. Οι εναλλακτικοί χώροι παραστάσεων μας αρέσουν πάρα πολύ και βοηθάνε στο να σπάσει λίγο και το κατεστημένο του θεατρικού χώρου, της σύμβασης. Και αυτό είναι και κάτι που κάνει και το Ίδρυμα σαν παράσταση. Απ' την άλλη, χαίρομαι πάρα πολύ για την ύπαρξη του El Culture γενικά, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος επίσης προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα από ένα νέο τρόπο, έξω από τις τηλεοράσεις και τα περιοδικά, αλλά με ένα δικό του μοναδικό τρόπο. Μόνο το El Culture είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχουμε και αλληλοβοηθιόμαστε.